Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι πως οι σχετικές συζητήσεις για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, το Brexit, το τελευταίο διάστημα έχουν κοπάσει. Αυτό συμβαίνει κατά τη γνώμη μου για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Καταρχήν, λόγω της σχετικής νημερίας που υπάρχει αυτή την περίοδο στο ελληνικό κίνημα και στο μαζικό κίνημα της Ελλάδας. Αυτή η περίοδος ορίζεται πολύ αυστηρά μετά τις τελευταίες εκλογές και πολιτικά ορίζεται με την κυριαρχία των κοινοβουλευτικών αυταρχατών και μια μακαριότητα από τον ΣΥΡΙΖΑ που καταλήγει στο ότι πολύ σύντομα θα αποτύχουν αυτοί που κυβερνάνε σήμερα και θα έρθουμε εμείς ως διαμαχία να λύσουμε όλα τα προβλήματα που όπως γνωστόν εμείς έχουμε στο κεράκι μας και στο τσεπάκι μας και την τεχνική επάρκεια και όλες τις λύσεις. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής περιπτώ να πω ότι ελάχιστη σημασία δίνεται που αν μέχρι τότε οι 3.000 αυτοκτονίες θα έχουν γίνει 6.000 αυτοκτονίες, στο αν οι συντάξεις θα έχουν φτάσει στα 200 ευρώ και στο αν θα έχουν πουληθεί όλες οι ΔΕΚΟ και όλα τα νησιά και όχι μόνο αυτά που έχουν λιγότερα από 150 κατοίκους. Πρόκειται για μια πολιτική η οποία καλλιεργεί και την υποπάθεια και την οπλιστική στις Καρπάτες και στην πραγματικότητα απομακρύνει και τον στόχο της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Αρκεί να θυμηθούμε εδώ και να δούμε και το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε στα κέντρα άσκησης αυτής της πολιτικής, τις προτάσεις που κατέθεσε ο Μάρτιν Σούλτς, σοσιαλδημοκράτης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρχές Σεπτεμβρίου στο γερμανικό περιοδικό Spiegel, ο οποίος έδωσε και αυτός μια μαγική λύση για το ελληνικό ζήτημα, λέγοντας το εξής. Επιλέγουμε να παραμείνουμε στο ευρώ υπό δύο πολύ αυστηρούς όρους. Πρώτον, όλη η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια μεταλλητική οικονομική ζώνη και μεταφέρουμε εκεί όλες μας τις βιομηχανίες, αγοράζουμε και όλο κινείται και ταυτόχρονα η Ελλάδα να δεχτεί μαζί με τους κοινοτικούς αξιωματούχους να διαμορφώνει από εδώ και πέρα την οικονομική πολιτική. Με απλά λόγια, ουσιαστικά αυτό που ζήτησε είναι ένα εργατικό μεσαίωνα και ταυτόχρονα εκχώρηση με πρωτοφανή, γιατί το ζήτησε με επίσημο τρόπο, κατά πρωτοφανή τρόπο κυριαρχικών δικαιωμάτων, κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Αν υλοποιηθούν αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο όροι σύμφωνα λοιπόν με τους δικούς του, με το δικό του σχέδιο, τότε πραγματικά λύνεται για το κεφάλαιο το ελληνικό ζήτημα. Ο δεύτερος λόγος για την υποχώρηση των συζητήσεων περί εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ σχετίζεται με μια λιμενία που επήλθε για λίγους μήνες σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική κρίση ως αποτέλεσμα του PSI, της αναδιάρθρωσης που έγινε στο δημόσιο χρέος τον Μάρτιο. Πραγματικά αυτοί οι μήνες, όσο και αν είναι φανές ότι επίτηδε θύελες, ακόμα και να μην κάνουμε τίποτα εμείς για την κρίση σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, το πώς εξελίσσεται δηλαδή η πορεία, οι μήνες που πέρασαν ήταν οι πιο ήρεμοι μήνες, τίποτε άλλο. Σύντομα, οι συζητήσεις για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ θα επανέλθουν θερμύτερες υπό το φως της εξάντλησης αυτών των δύο εξελίξεων που ανέφερα προηγούμενα. Η πρώτη δηλαδή είναι οι αυξανόμενες κοινωνικές αντιστάσεις που θα αποδείξουμε ότι σχέδια σαν και αυτά τα οποία διατύπωσε ο Σούλτς, θα μου επιτραπεί μια παρένθεση και κατά απαράδεκτο τρόπο δέχτηκε να τον συναντήσει ο πρόεδρο Αλέξης Τσίπρας στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Βρυξέλλες, θα αποδεχθούν λοιπόν ότι θα μείνουν στα χαρτιά. Η δεύτερη εξέλιξη που θα φέρει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για αποκομπή της Ελλάδας από την Ευρωζώνη σχετίζεται με την ανεξέλεκτη πορεία που ακολουθεί το δημόσιο χρέος και τις τεράστιες αντιφάσεις που υπάρχουν για μια ίδια εκ των έσω διαχείρισή του χωρίς πάλι να έχουμε εκλεκτικές αντιθέσεις όπως είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είπα αυτή την προοπτική της επιστροφής δηλαδή του ζητήματος για την άκρη της Ελλάδας από το ευρώ, ο κίνδυνος ο οποίος διατρέχουμε όλοι εμείς οι οποίοι πρωτοστατήσαμε τα προηγούμενα χρόνια στην πάλι για την έξοδο από το ευρώ είναι σαφής. Η πρότασή μας να χάσει τον ανατρεπτικό χαρακτήρα τον οποίο διαθέτει και την ειδοποιώ διαφορά της από ομόηχες αστικές προτάσεις, η οποία εδράζεται στο εξής κατά την άποψή μου σημείο, ότι η έξοδος από το ευρώ είναι μία άμεση πρόταση η οποία
βελτιώνει τη θέση της κοινωνικής πλειοψηφίας καθώς επιτρέπει την άσκηση αναδιαλεκτικής πολιτικής με το νέο χρήμα που θα κυκλοφορήσει, πλήττει τα αστικά συμφέροντα και τις διασυνδέσεις της αστικής τάξης με τον υπεριαλισμό και ταυτόχρονα διευκολύνει την πάλη για τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό καθώς ανοίγει στη λαϊκή πάλη, επαναφέρει δηλαδή σε ένα βαθύ επίπεδο ένα από τα κατεξοχήν, τα σημαντικότερα πεδία άσκησης πολιτικής που είναι η νομισματική πολιτική. Εδώ ας μου επιτραπεί πάλι μία παρένθεση. Θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε απαράδεκτες τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος του Λίνκεν την Τετάρτη στα Νέα σε μία συνέντευξή του, ο οποίος είπε ότι έξοδος από το ευρώ θα φέρει ανθρωπιστική καταστροφή. Είναι απαράδεκτες για δύο λόγους. Γιατί πρώτον υποτιμάει το γεγονός ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει ανθρωπιστική καταστροφή και ανθρωπιστική κρίση, και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέμε ακόμα και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Και κατά δεύτερον, το επιχείρημά του ήταν πως αν βγαίνει η Ελλάδα από το ευρώ, τότε το ΜΑΤ θα ανατιμηθεί κατά 50% και 60%. Δηλαδή μείνετε εσείς μέσα για να μπορεί η Γερμανία να εξάγει, να συνεχίσει να εφαρμόσει αυτή την καταστροφική εξαγωγική πολιτική της. Προϋπόθεση έτσι ώστε υπάρχει και έξοδο από το ευρώ να μην εμφανιστεί σε μια διαχειριστική τεχνοκρατική πρόταση ή ένα σχέδιο επιβεβλημένο από το εξωτερικό, είναι κατά την άποψή μου να συνδυαστεί άρρηκτα με τα ακόλουθα μέτρα. Πρώτον, διοικητικός καθορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας της νέας ταμπής για ένα μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να αποτραπούν φαινόμενα σαν και αυτά που είδαμε τις δύο προηγούμενες εβδομάδες στο Ιράν, όπου ανεξάρτητα από τις διάφορες ερμηνείες του θεοκρατικού καθεστώτος, είναι εμφανές ότι υπήρξε χειρισμός και πολιτική παρέμβαση στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ιράν, με μοναδικό ζητούμενο να προωθούν εσωτερικές αναταραχές σε μια περίοδο κρίσιμη για τη Μέση Ανατολή. Το συνάλλαγμα που έρχεται στην Ελλάδα, το ασυνήθιστα υψηλό συνάλλαγμα σε σχέση με άλλες χώρες που έρχεται κάθε χρόνο στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, παρέχει τη δυνατότητα έτσι ώστε να υπάρχει αυτό το συνάλλαγμα να μείνει στη χώρα για να μπορεί να ασκεί τουλάχιστον στοιχειώδης για ένα χρονικό διάστημα δραστηριότητες, να μπορεί να εκπληρώνει υποχρεώσεις που ήδη φυσικά θα επιλέξει απέναντι σε προμηθευτές της. Αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Περνάω σε άλλους τέσσερις όρους, οι οποίοι είναι καθαρά πολιτικοί. Άμεση τάση πληρωμών του δημόσιου χρέους, με πάλι για διαγραφή όλου ή του μεγαλύτερου μέρους του, με τη βοήθεια του λογιστικού ελέγχου. Δεύτερον, σύγκρουση και ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι συνενετική αποχώρηση, ακόμη και αν η τυπική έξοδος για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορεί ή δεν πρέπει να γίνει άμεσα. Τρίτον, εθνικοποίηση των τραπεζών με εργαλείο τα μυθικά ποσά που έχουν λάβει από το 2008 την Υπουργεία Σαλογοσκούφη και υπερβαίνουν ένα ετήσιο ΑΕΠ και στόχος φυσικά της εθνικοποίησης τους θα είναι η εξυπηρέτηση, η διευκόλυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Τέλος, αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιπτώματα ανεργίας και μαζικές προσλήψεις σε κοινωνικές υπηρεσίες, δηλαδή παιδεία, υγεία, πολιτισμός και περιβάλλον, έτσι ώστε η επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει με μοχλό την εσωτερική ζήτηση και μέσω του αυξημένου περιθώριου δράσεων που παρέχει σε μια οικονομική πολιτική, σε μια χώρα, το εθνικό νόμισμα. Σε κάθε περίπτωση, διακριμένος στόχος θα πρέπει να είναι η ανατροπή του κόμματος προέχει η σταθεροποίηση της οικονομίας, όπως με σαφή τρόπο το δήλωσε ο Γιώργος Σαθάκης στο Βήμα την προηγούμενη εβδομάδα, διαβεβαιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην αστική τάξη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξασφαλίσει τη συνέχιση και πολύ πιθανά τον εξανθρωπισμό ή την πλήκανση τέλος πάντων της σημερινής οικονομικής πολιτικής και όχι την ανατροπή της από τα κάτω και από τα αριστερά, όπως είναι το πραγματικό που ζητούμε. Ολοκληρώνοντας, οι τέσσερις τελευταίες στόχοι αποτελούν κατά τη γνώμη μου το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο ο στόχος της εξόδου από το ευρώ μπορεί να αποτελέσει εμφαντήριο για την αντικαπιταλιστική έξοδο από τη σημερινή κοσμοϊστορική κρίση και όρος για να μπορούμε να πούμε
καταλάβουμε ότι ως επαναστάτες θα είχαμε αντάξει των προκλήσεων που έθεσε η σημερινή ανεπανάληπτη ιστορική συγκυρία. Σας ευχαριστώ πολύ.